Καλησπέρα. Εδεσιμότατη, Προέδρε της Δημοτικής Κοινότητας Πηλίου, κύριε Χατζησεβαστέα. Ιωάννα, αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας βλέπουμε όλους εδώ σήμερα και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που εκπροσωπώ από τη θέση της Προέδρου το Σύλλογο Γυναικών Πηλίου Αναξίπλια, όπου για 35 χρόνια δραστηριοποιείται και προσφέρει στο νησί μας το καλύτερο δυνατό, που παρά τις μικρές του δυνάμεις, η διάθεση για προσφορά είναι μεγάλη και με τη δική σας πολύτιμη συμπαράσταση προχωράμε. Αγαπητά μέλη, θέλω να ευχηθώ για τον νέο χρόνο που ξεκίνησε να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, αλλά και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ας κρατήσουμε στην καρδιά μας όμορφα συναισθήματα για τους συνανθρώπους μας και ζωντανές τις παραδόσεις και τις αξίες μας. Οι γιορτές πέρασαν, υπάρχουν όμως αφορμές να έρθουμε πιο κοντά, όπως η σημερινή μας εκδήλωση, όπου πέρα από την κοπή της πίτας μας θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ιδέες, προτάσεις, συναισθήματα, αλλά και κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του Συλλόγου μας, να πραγματοποιήσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και θα ήμασταν πολύ χαρούμενες αν υπάρξουν νέες συμμετοχές για νέα μέλη. Εν συντομία, θα σας ενημερώσω για τα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε. Η χρονιά που πέρασε ξεκίνησε όπως πάντα με την κοπή της πίτας μας, 29 Ιανουαρίου, στην καφετέρια του κυρίου Τριτσάρη, τα έσοδα της οποίας διατέθηκα σε ένα νέο κορίτσι για να τελειώσει και να συνεχίσει τις σπουδές του. Στις 26 Φεβρουαρίου πήραμε μέρος στο πηλιώτικο καρναβάλι που διοργανώνει για το χωριό μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απελής. Εκεί οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον Απελή, αλλά και για όλες τις κυρίες που συμμετείχαν στην ομάδα μας. 8 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, η χοροσφαιρίδα μας αφιερωμένη σε αυτήν, στο εστιατόριο όνειρο του κυρίου Κιάρη. Μέρος από τα έσοδα της χοροσφαιρίδας μας διατέθηκα για την αγορά ενός φορητού υπολογιστή για το ειδικό δημοτικό σχολείο και συμμετείχαμε οικονομικά στη δράση του Συλλόγου Γονείς στην Κο Μοιράζονται για την αγορά ενός ειδικού καροτσιού που είχε ανάγκη ένα πεντάχρονο παιδί με εγκεφαλική παράλυση και σπαστική τετραπληγία. Οι δωρεές αυτές ήταν αφιερωμένες στη μνήμη των αδικοχαμένων θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, όπως και είχαμε δεσμευτεί νωρίτερα. 9 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, διοργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε μαζί με όλους τους συλλόγους, τις ενορίες και τα σχολεία του χωριού μας, το Πασχαλινό Μπαζάρι στον προάβλιο χώρο του Ιερουναού Αγίου Γεωργίου. Τα έσοδα της ενέργειας αυτής αξιοποιήθηκαν για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για οικονομικά ευάλωτες οικογένειες. 3 και 9 Δωδεκάτου συμμετείχαμε στα Χριστουγεννιάτικα Μπαζάρια της πόλης της Κόκκη φυσικά στο χωριό μας. Τα έσοδα από τα παζάρια μας τα διαθέσαμε για την αγορά φαρμάκων και τροφίμων για συνανθρώπους μας. Το ταμείο μας. Τα έσοδα για τη χρονιά που μας πέρασε ήταν 7.076 ευρώ και 70 λεπτά. Τα έξοδά μας ήταν 5.042 ευρώ και 5 λεπτά. Και επειδή είχαμε και κάτι από την προηγούμενη χρονιά, το ταμείο μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 4.327,13 λεπτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω να πω στο κατάστημα, στο κοσματοπολείο της κυρίας Νίτσα Ρεΐση, που για άλλη μια φορά μας έδωσε το δώρο για το φλουρί, ένα γυναικείο κολιέ που κάποια ή κάποιος τυχερός θα το βρει στα βασιλοπιτάκια που θα μοιράσουμε σε λίγο. Στην είσοδο σας δόθηκε ένας λαχνός, παρακαλώ να τον κρατήσετε, γιατί σε λίγο θα κληρώσουμε ένα δώρο, το οποίο θέλουμε να σας ευχαριστήσω για την παρουσία και την αγάπη σας. Το δώρο αυτό της κλήρωσης είναι προσφορά από το κατάστημα της κυρίας Σεβαστής Κεφαλιανού, που είναι πάντα στο πλευρό μας και μας βοηθάει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί. Ευχαριστούμε. Δράτουμε όμως της ευκαιρίας, μια που είναι εδώ η Ξανθή Πικασίου, θέλω να την ευχαριστήσω γιατί όποτε τη ζητήθηκε η βοήθειά της, μας την παρήχε. Πάντα όμως, όποτε και όταν τη ζητήθηκε. Ευχαριστούμε και σε θέλουμε κοντά μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στον κύριο Λευτέρη Πουλιού για την εξαίσια μουσική πλαισίωση της εκδήλωσής μας, αλλά και την αφιλοκερδή παρουσία του. Σημειωτέων, αυτό θέλω να σας πω, ότι η Φιλαρμονική του Δήμου της ΧΟ
κόβει και αυτή την ίδια ώρα περίπου τη βασιλόπιτά του. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Πουλιού είναι μαζί μας. Οπότε νομίζω ότι αξίζει το καλύτερο και πιο ζεστό μας και το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέτοιες ενέργειες είναι αυτές που μας κάνουν να παίρνουμε δύναμη και να συνεχίζουμε. Να ευχαριστήσω τους Άγιες Πατέρες που είναι πάντα μαζί μας, τον Πάτερ Ιρακλή, Πάτερ Κωνσταντίνο και Πάτερ Ιωάννη. Σας ευχαριστούμε που είστε πάντα στο πλευρό μας. Να ευχαριστήσω τις κυρίες της Αμβροσίας που μας φιλοξενούν. Και τέλος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πολύτιμη πάντα βοήθειά τους και τον κύριο Παριλαδικό που είναι και εδώ απόψε μαζί μας και χαίρομαι πάρα πολύ. Και τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς για την παρουσία σας και τη συνεχή στήριξή σας. Θα χρειαστούμε λίγο από το χρόνο σας για να διεξάγουμε τις εκλογές μας για το νέο ΔΣ. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας ώστε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό και αριθμητικά μεγάλο ΔΣ. Ικανό να πραγματοποιήσει όλα αυτά που θα θέσει σε προτεραιότητα για τη νέα χρονιά. Η προσφορά μας στον πολιτισμό και στην τοπική κοινωνία είναι εθελοντική. Πάνω από συμφέροντα και αιματοδοξίες και έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Γι' αυτό και εμείς, σαν Σύλλογος, προσπαθούμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό μέσα από τις δράσεις μας. Και σε αυτό το σημείο, μία δράση που έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργή είναι η εξής. Το τμήμα της Μαιευτικής του Νοσοκομείου της ΚΟΕ έχει άμεση ανάγκη από βρεφικά ρουχαλάκια, κλινοσκεπάσματα, εσόρουχα και ό,τι άλλο χρειάζονται τα βρέφη. Είναι ανάγκη και πρέπει να το κάνουμε, να προσφέρουμε όσοι μπορείτε και αν θέλετε. Εμείς είμαστε στη διαδικασία να τα συλλέξουμε και να τα παραδώσουμε, όπως και επίσης τα έσοδα της απόψινης βραδιάς θα πάνε για αυτή τη δράση. Να ενισχύσουμε όσο μπορούμε τη Μαιευτική, γιατί τα νεογέννητα τα έχουν ανάγκη, ίσως οι μητέρες και το οικογενειακό της περιβάλλον να μην μπορεί να τα προσφέρει, οπότε εκεί πρέπει εμείς να δράσουμε. Ας είναι λοιπόν το ξεκίνημα του 2024 αφετηρία μιας νέας δημιουργικής εποχής. Να φέρει στη ζωή μας νέα ελπίδα, νέες προσδοκίες, να βλέπουμε μπροστά και να χαμογελάμε. Ο νέος χρόνος, ευχόμαστε, να σας φέρει υγεία, αγάπη και γαλήνη σε εσάς και τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας αυτή. Καλή και ευλογημένη χρονιά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Από το δώσω.